Καλησπέρα, Γεωργία, κυρίες και κύριοι. Από τον κόβο της Κάτω Αχαγιάς, που πριν από λίγη ώρα ξεκίνησε και η βροχή, βρισκόμαστε εδώ με τους αγρότες της περιοχής, οι οποίοι μετρούν τις δυνάμεις τους και ετοιμάζονται, κάνουν τις ενημερώσεις του αγροτικού κόσμου των χωριών της Δυτικής Αχαΐας, προκειμένου τις επόμενες ημέρες να κατέβουν και αυτοί σε κινητοποιήσεις. Είναι δίπλα μου ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου της Δυτικής Αχαΐας, ο κ. Γιώργος Βεσκούκης, και άλλοι αγρότες, βέβαια, οι οποίοι ετοιμάζονται για τις κινητοποιήσεις. Να δούμε τι έχουν να μας πούνε και οι ίδιοι. Κύριε Βεσκούκη. Καλησπέρα και από εμάς. Όπως σας είπε και ο δημοσιογράφος, κάνουμε κινητοποίηση σε όλα τα χωριά και καλούμε τον κόσμο σε κινητοποίηση, γιατί Παρασκευή 11 η ώρα όλοι οι αγρότες στον κόμβο της Κάτω Αχαγιάς. Η εικόνα που έχετε από τα χωριά ποια είναι, τι σας λέει ο κόσμος? Εντάξει, τις τελευταίες μέρες μπορώ να πω ότι είναι καλύτερο το ενδιαφέρον από ότι ήταν την προηγούμενη εβδομάδα. Συνεχίζουμε και εμείς να κάνουμε τον αγώνα μας μέχρι την τελευταία στιγμή, ώστε να μαζέψουμε όσους περισσότερους αγρότες μπορούμε στην κινητοποίηση. Επομένως, από ό,τι καταλαβαίνω, προσανατολίζεστε από την Παρασκευή να κατεβείτε με τα τρακτέρ, με τα αγροτικά μηχανήματα στην περιοχή εδώ και θα προχωρήσετε και σε συμβολικό αποκλεισμό. Ναι, σίγουρα. Γιατί είναι το τελευταίο μας χαρτί. Δεν θα αντέξουμε αυτή τη φορολογία και το ασφαλιστικό, το οποίο θα μας κόψει τα πόδια. Πρέπει όλοι οι αγρότες να καταλάβουν ότι πρέπει να κατεβούν στον δρόμο για να διεκδικήσουν δίκαια αιτήματα, όχι άδικα, δίκαια αιτήματα, και είναι αιτήματα τα οποία είναι αιτήματα ζωής για τα παιδιά μας, για τους εαυτούς μας και για τη μετέπειτα γενιά, την καινούργια γενιά που θα έρθει κάτω, που θα κατέβει κάτω στον δρόμο. Εκτός βέβαια από τα προβλήματα του φορολογικού και του ασφαλιστικού, η περιοχή πρόσφατα είχε και πλήγματα από την κακοκαιρία. Είναι και αυτό μέσα στα αιτήματά σας, έτσι? Καλησπέρα και από μένα. Όπως είπε και ο πρόεδρος, καλούμε όλους τους αγρότες την Παρασκευή 27 του μηνός να δώκουν μεγάλο παρόν στην Εθνική Οδό 11 η ώρα. Πήγαμε στα χωριά, ο κόσμος είναι θετικός. Θα μας ακολουθήσει και ξεκινάμε τον αγώνα μας. Με την κακοκαιρία, τα προβλήματα τα οποία υπήρχαν? Με την κακοκαιρία, προηγουμένως είχαμε πάει στον ΕΛΓΑ, στον διευθυντή του ΕΛΓΑ εκεί πέρα. Πήγαμε στην υπηρεσία, του είπαμε τα προβλήματα των αγροτών και μας είπε ο άνθρωπος ότι θα δώσω γεωπόνους για να μας λύσει τα προβλήματα και όσο μπορεί πιο γλίγορα να καταμετρηθούν οι ζημιές. Μάλιστα. Ελάτε να μας πείτε και εσείς δύο λόγια. Υπάρχουν και αρκετός κόσμος ο οποίος λέει ότι οι αγρότες κατεβαίνουν τώρα γιατί δεν έχουν δουλειά να κάνουν στα χωράφια. Τι έχετε να τους απαντήσετε? Εγώ έχω να πω ότι δεν υπάρχει μέρα και ώρα στον αγρότη που να μην έχει δουλειά στα χωράφια. Κυρίως όσον αφορά την Πελοπόννησο και την περιοχή τη δικιά μας, είτε οι κτηνοτρόφοι, είτε η παραγωγή φράουλας, είτε κυπευτικών, δεν υπάρχει αυτή η πολυτέλεια του σήμερα δεν πάω στο χωράφι μου, είτε να βρέχει, είτε να κάνει κρύο. Αυτά, εντάξει, είναι κάποια πράγματα που λέγονται για τους σκοπούς τους οποίους καταλαβαίνουμε, πιστεύω όλοι. Είναι ενωμένοι οι αγρότες Δυτικής Αχαΐας για τις κινητοποίησεις αυτές? Πιστεύω ότι οι αγρότες είναι ενωμένοι, έχουν καταλάβει τι μας περιμένει και πλέον δεν υπάρχει χώρος για διχόνοια μεταξύ μας. Είναι κοινό το μέτωπο. Μάλιστα. Γεωργία, δεν ξέρω αν θες να συμπληρώσεις κάποιο ερώτημα στους αγρότες εδώ της περιοχής. Νομίζω, Νίκο, ότι πήραμε το κλίμα, έτοιμοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους. Οι ενημερώσεις στα χωριά συνεχίζονται και την Παρασκευή ετοιμάζονται να κατέβουν στον κόμβο. Γεωργία, να πούμε βέβαια ότι οι αγρότες εδώ της Δυτικής Αχαΐας περιμένουν ακόμα και να κλειστεί το ραντεβού με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Αποστόλου, που τους υποσχέθηκε η κυρία Αναγνωστοπούλου στη σύσκεψη που είχε πραγματοποιηθεί προημερών εδώ στο Δημαρχείο της Κάτω Αχαΐας. Περιμένουν λοιπόν να δουν αν θα κλειστεί και αυτό το πολυπόθητο ραντεβού, προκειμένου να εκθέσουν στον ίδιο τον Υπουργό τα αιτήματά τους.